Αδύνατο να το ξέρετε αυτό, ότι από το χώρο αυτό των 12 στρεμμάτων, στην κατάσταση που ήταν, οι θάμνοι που καθαρίστηκαν και τα σκουπίδια που βγήκαν από το χώρο αυτό, ξεπέρασαν τα 17 φορτηγά. Πραγματικά αποφύγω να το πω, γιατί ήταν απίστευτο το θέαμα αυτό που αντιμετωπίσαμε και εγώ, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι σε αυτό. Βρήκαμε δε μέχρι κουτάκια αναψυκτικών, με τιμές σε δραγμές. Αυτό λέω μόνο. Για να καταλάβετε ποια κατάσταση αντιμετωπίσαμε. Δεν το λέω για κάποιο λόγο. Θέλω να πω ποια κατάσταση υπήρχε, επικρατούσε. Αυτό πρέπει να το πω, πρέπει να το πω για να ξέρει, ο κόσμος, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, στον χώρο, τι γινόταν στον χώρο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, μία ενημέρωση μόνο για ένα θέμα που είχα ρωτηθεί την προηγούμενη φορά και γενικώς είχε λάβει μια δημοσιότητα. Οφείλω όμως να ενημερώσω το Σώμα για το εξής και να θέσω υπόψη και του Προεδρείου το σχετικό έγγραφο, θα το γνωρίζετε, ότι κατόπιν εγγράφου του Δημεναρχείου, με ημερομηνία 23/1/2014, σε απάντηση σε ερώτημα που τέθηκε από το Λιμενικό Ταμείο, μας γνωρίζει ότι δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία του Λιμεναρχείου ούτε μία αναγγελία πρόγραμμα για κατάπλου κρουαζιερόπλοιων κατά το 2014 στο λιμένα Κορίνθου. Αυτό θα το δώσω και όποιος θέλει μπορεί να πάρει αντίγραφο στο Προεδρείο. Είναι η επίσημη θέση του Λιμεναρχείου για το αν έχει διαδεχθεί κάποιος μέχρι σήμερα να φέρει κρουαζιερόπλοια εδώ, εννοώ πράκτορας, έτσι δεν μιλάω για κάποιον άλλο. Κάποιος πράκτορας να φέρει κρουαζιερόπλοια. Αυτή την ενημέρωση οφείλω να την κάνω, έτσι.